ο κύριος πατέρας σου θέλει να πάρει την προαγωγή. Δηλαδή, χτύπησε να αντρευτείς έναν άνθρωπο που δεν τον αγαπάς. Τι επιδιώκεις, να βρεθείς αδοκίτως εν τόπο νοερό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη, λύπη και στραγμός. Αμή. Ναι, αλλά εσύ να το ξέρω μια ζωή, πιστεύεις. Συνέχεια σκέφτομαι. Αφού κατά τις αναφορές είναι για μένα το πλημμένο το ρολόι και να περιμένω να περάσει η ώρα, παιδί μου. Να γίνει η ώρα 4 που δώσαμε ραντεβού στο καφέ. Ρε παππού, εν παραμονή Χριστουγέννων, ρε παππού, να έρθω να σου συνάξω τα λάστιχα που μέσα στο περβόλι. Μία θεία μου, που μένει μόνιμα στο Λονδίνο, έχει εξοχικό στο Μενεού. Τα κλειδιά έχουμε τα εμείς. Είναι εξωφρενικών και μόνο που συζητάμε αυτό το θέμα τώρα. 6 ώρες πριν από τους αραβώνες σου. Δεν έχω ερωτική απογοήτευση, με θυμίσαι εσύ το πρόβλημα μου. Αφήστε με να φερά. Μα σαν να κεβέζεις το πολλάνε, ρε Γρηγόρη. Ξέρεις το. Να παρέβα, παιδιά. Τι πρόβλημα είναι τώρα. Α, τίποτα. Έτσι συζητούμε λίγο με την κοπέλα. Δεν κάνω τα πρόβλημα, ρε παιδιά. Να που είσαι εσύ και να κάνω δουλειά. Κώστη. Ο Κώστη, ρε παιδιά σου. Να είστε δουλειά σου. Ναι, σας, ρε. Παιδιά σας, παρακαλώ, παιδιά. Να σε παρετήσεις ξύλο. Και αντί η Τερέζα να παντρευτεί το γιον του Κασιανού, να αναγκαστείς εσύ να παντρευτείς τον Κασιανό, πρέπει πιάσεις καμιά προαγωγή και ησυχάσουμε. Εντάξει. Τα ρε, μάλλια έρθαν και οι δυο μαζί να την αρθούν ένας ένας, εφοηθεί Κασι. Γιατί και τους δυο μαζί δεν μπορούσες να τους δέρεις. Τα με τίποτε ο Φαντάμο ξαμπρουσλή. Ποιος είσαι. Ετοιμάστηκε η κόρη μας, ετοιμάστηκε, όπου να έρχεται ο Κασιανός. Ετοιμάζεται. Τερέζα, ο έρωτας μάνα μου είναι καταιγίδα. Διάμεσα ξαφνικά και με που δεν το περιμένεις. Έχει ωραίο φεγγάρι υπόψε στο Μενεού. Εγώ θα κάτσω στη θάλασσα να το δω. Θα έρθεις. Φιλενάδα, είμαι ερωτευμένη. Πάω να δω το φεγγάρι. Τα λέμε. Τερέζα, Τερέζα, αργείς, παιδί μου. Τερέ... Ψάχνω κάτι καινούριο να πω. Να μην το έχω ξανακούσει ούτε κι εγώ. Κάτι να σε εντυπωσιάσει. Στον αέρα ένα σημάδι σου να πιάσει. Ψάχνω κάτι καινούριο να πω. Να μην το έχω ξανακούσει ούτε κι εγώ. Ψάχνω κάτι καινούριο να πω. Να μην το έχω ξανακούσει ούτε κι εγώ. Μα κολλάω και πάλι σ' όλα εκείνα που έλεγε γελώντας η Μελίνα. Βρήκα κάτι λοιπόν να σου πω που είναι πάντα καινούριο και απλό. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ για το τώρα, το πριν, το μετά και το πάντα. Σ' αγαπώ. Η καρδιά μου τρελάθηκε βαράει σαν ξεκούρδιστη πάντα. Σ' αγαπώ. Θα με βρεις το πρωί όταν όλα τα φώτα θα σβήσουν. Θα με δω κι όλα πάλι ξανά πως τελειώνουν, έτσι θα αρχίσουν.
κλήσει σας, προωθείτε στο φωνοκιβώτιο του συνδρομητή που καλέσατε. Καλά και έβριξες. Να κόψεις φλέβες μου. Τι κάνουν έτσι τους αρκετοί μου. Ακόμα λούνεται. Κάνει λούμα, παιδί μου. Κάνει να βγάλεις τα μοίρα σου. Άντε πάλε. Κελέ ρε κελέ. Μάνε βαρέθηκε να πιάνεις η ώρα. Η κλήση σας προωθείται στο φωνοκιβώτιο του συνδρομητή που καλέσατε. Πιστεύω έκλεισε εδώ. Hey, you can go. I'm not going. Τι φλάκας που είμαι, Θεέ μου. Σηκώθηκα και έφυγε από το σπίτι μου και... τούτος έκλεισε το τηλέφωνο. Πάπα, σου ξέρεις, παιδί. Εγώ είμαι δικαστής. Έχω μία υπόλοιψη στην κοινωνία. Όλος ο κύκλος μας έμαθε ότι απόψε αραγωνιάζεσαι τον Γουλιέμον Κασιανόν. Δεν πρόκειται μοναγιορεζίδι των σκυλιών. Δεν πρόκειται μοναγιορεζίδι των σκυλιών. Δεν πρόκειται μοναγιορεζίδι των σκυλιών. Hey, she's gone crazy. Τερέζα, Τερέζα μου, πού είσαι, μάνα μου. Σε παρακαλώ, μη μου κάνεις αυτά τα πράγματα τώρα. Ήρθε ο Γουλιέλμος, μάνα μου. Θεόκλητε. Θεόκλητε. Πού είναι η Τερέζα? Δεν ξέρω, εγώ μπήκα από την πόρτα εκεί, είδα την κουρτίνα, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Απαναγία μου, απέδισε μου τον μπαλκόνι. Σιωπήν, μη μου λες εμένα τέτοια πράγματα. Μα θέλεις να πεθάνω? Απάντατο, ρε, απάντατο. Θα τα απαντήσω. Να μου να δεις πω εδώ. Sorry, αλλά που τα στέσσερις ως τώρα οι βράλλοι. Να νομίζετε ποια δεν είναι στο μετάπι. Επιτέλους, έρχεται βαρέθηκε να πιάνει. Πού έπιε, πέ μου πού έπιε. Να σου πω, μου διέφυγε να την ερωτήσω πού έπιε. Μα είναι ερώτηση αυτή που μου κάνεις, Χριστιανή μου. Πού να ξέρω εγώ πού πήγε. Ω Θεέ μου, τι θα πω τώρα στον Κασιανόν. Θα σου πω καμία κουβέντα για τον Κασιανόν. Τηλέφωνο. Να την πιάσουμε τηλέφωνο. Α, ναι, ναι, πιάσει τηλέφωνο. Και κοίταξε, πες της να τσακιστεί αμέσως και να έρθει εδώ, γιατί θέλω την. Θέλεις την. Μακάρι να το απαντήσει και θα της πω να πιάσει το πρώτο αεροπλάνο και να πάει... Να πάει... Κίνα, Κίνα, να γλιτώσει που σένα. Εσύ με αρρώστησες. Εγώ έφυγε από το σπίτι για να πάω να δω το φεγγάρι με τον πρίγκιπα του Περβολιού και τούτος έκλεισε το τηλέφωνο. Φεύγε ο εξοχότατος. Μακάρι να με ξαναπιάσει τηλέφωνο και... λοιπόν, να το απαντήσει. Έλα. 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 Έλα εσύ. Θα πάμε να δούμε το φεγγάρι. Γιατί το έκλεισες το κινητό σου. Έκλεισα το. Ήταν κλειστό. Εγκλειστό. Προωθείτε στο φωνοκιβώτιο του συνδρομητή που καλέσατε. Όχι. Your call is being forwarded. Όχι, δεν το έκλεισα. Α, κατάλαβα να μου γίνηκε. Φαίνεται ότι ήταν κλειστό γιατί χτύπα μου συνέχεια η... Είστε δε μου. Είστε δε σου τι σε θέλει έτσι ώρα. Πέτσες, Ιάτ. Καλά, γιατί δεν της απαντάς της γυναίκας να μην σου χτυπά συνέχεια. Κοίταξε, επειδή βαρικουφά η κοσοκαρή. Ναι, βαρικουφά πολλά, ναι, και νευριάζω. Κατάλαβες, δεν μπορώ να της λαλώ, ας πούμε, κουτσά και να καταλαβαίνει η φασούλια. Τέλος πάντων, άφησε τη γιαγιά μου τώρα, ένα... Πού είσαι, να έρθεις και από πάμε. Είμαι μέσα στο αυτοκίνητο και πάω... Αφήστης μήνυμα μόλις το πιάσει να μας... Τερέζα, Τερέζα αγάπη μου, πού είσαι γλυκιά μου? Γιατί έκλεισες το κινητό σου? Σε παρακαλώ πάρα πολύ, πάρε με αμέσως τηλέφωνο. Σε παρακαλώ παιδί μου. Έλα αμέσως στο σπίτι, μη με καταστρέψεις.
Τι με κοιτάς έτσι με τα μάτια σου γρυλωμένα! Τούτον το έτσι σου είναι! Τούτον το έτσι σου είναι! Που με έφθυρε εμένα ψυχολογικά! Γι' αυτόν είμαι όλον αρρώστιες εγώ! Λάμνε βρες τη δουλειά σου! Έλα ρε! Μα πού είσαι εδώ γιο μου? Ρε Γιάννο! Εθάρτω ρε! Εθάρτης! Γιατί ρε! Δεν μπορώ ρε, κάτι κανόνισα. Τώρα σε Ελλάδα μέρες συνεχτήκαμε καρτερούμε στο λίπα ρε. Κανόνισε κάτι η Μίχα. Δεν μου κανόνισες. Δεν μπορώ να σου πω ρε τώρα, κάτι κανόνισα. Άντε να σου πω αύριο. Άντε ρε για. Περίμενε ρε. Γεια. Είσαι πολλά γαϊδούρη τελικά. Δεν το απαντά τώρα. Χτυπά, αλλά δεν το απαντά. Θεέ μου, Θεέ μου. Τι θα του πω τώρα του Κασιανού εγώ. Τι θα του πω τώρα του ανθρώπου. Καλύτερα να ανοίξει η γη να μην καταπιέει. Να'ρθει πίσω με να ανησυχείς. Έτσι, ε. Κάμνε όνειρα θερινής νυκτός εσύ. Έφυγε για να ξανάρθει πίσω. Κι όμως θα ξανάρθει. Ώστε. Και πού στηρίζεις όλη αυτή τη βεβαιότητα, ε. Διότι είναι κόρη μου. Και έκαμε ακριβώς ό,τι έκαμε κι εγώ πριν 32 χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Καλά, καλά. Συγγνώμη. Είχες κανένα πρόβλημα? Όχι, εσύ έχεις κανένα πρόβλημα. Όχι, εντάξει, sorry, απλώς επειδή είσαι έτσι λίγο... εντάξει, sorry, α. Όχι, εντάξει, έφυγα για να τηλεφωνήσω. Α, εντάξει, sorry, α. Εντάξει, κι εγώ το ίδιο. Εντάξει. Γεια. Γεια. Sorry, α. Εντάξει. Εντάξει, είναι sorry, αλλά είσαι παρέα μέσα. Ναι, ναι, έχω, thank you. Α, όχι, είπα sorry δηλαδή, αλλά αν είσαι μόνη σου, επειδή εμείς είμαστε παρέα μέσα, καμπόσι. Α, είσαστε παρέα καμπόσι. Ναι. Και ψάχνετε μια μονή της. Όχι, απλώς Όχι, όχι, sorry. Πού είσαι, παγιόπαιδο, πού είσαι. Είμαι δαμέ. Πολλά ωραία. Είναι άγια νύχτα που λαλούμε. Άγια νύχτα σε προσμένουν με χαράν οι χριστιανοί. Προσμένος. Άτε, να έρθεις. Φτάνω κι εγώ σε 5-6 λεπτά. Εν τω μεταξύ, έχει φεγγάρι. Τούτο που έρεξαν τώρα, είναι γύρι τύπισσα που η θάλασσα. Ναι ρε, νομίζω δεν τούτη ρε. Δεν τα πάει ποτά πάλι, να πάει θάλασσα πάλι. Α, νομίζω κάτι δεν λιγορού ρε, εμπίλη. Νομίζεις. Νομίζω ρε, τάκα. Ρε, για στο γιατί μου δεν λιγορού ρε, εμπίλη, όξα, είσαι πίσης ρε. Άντε ρε, ξέρεις με και με πίσης ρε, τάκα ρε, κουμπάρε. Άντε, πια βάστη μου τώρα, πάμε να ενέβουμε. Άντε, πάμε. Περίμενες 32 ολόκληρα χρόνια για να μας το φακίσεις ότι την ημέρα που ήταν να μας χαρτωθείς το έσκασες από το σπίτι. Αφού δεν σε ήθελα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. You are welcome. Χαρά στο στισόν που ήταν να πάρεις. Είπας εγώ Χριστιανέ μου ότι σου στισόν. Τότε πες μου γιατί το έσκασες από το σπίτι και έφυγες. Διότι δεν σε ήθελα. Υποχρεώσαν με να σε πάρω. Ότι δηλαδή καμίς τις κόρες μας εσύ τώρα. Υποχρεώσαν σε. Ωραία στα αυτά τώρα. Υποχρεώσαν σε. Έτσι, ώστε υποχρεώσαν σε να με πάρεις.
Εντοπές ότι έκαμες τα κούτσα σου στην αρχή και μετά εκαήλισες, αγάπη μου, γι' αυτό γύρισες σπίτι σου. Α, γι' αυτό γύρισες σπίτι μου. Τι ήθελες να κάνω δηλαδή, να γυρίζω μια κορούδα μόνη μου μέσα στα όρη και τα παραρά. Τελικά, γύρισες σπίτι. Γιατί εκαπκόπαθες δηλαδή μαζί μας όλο αυτό το διάστημα, δεν πέρναγες καλά μαζί μας αυτό το διάστημα. Όχι, θέλω να ξέρω. Τέλος πάντων. Περασμένα, ξεχασμένα. Όχι, θέλω να μάθω, ειλικρινά. Θέλω να μάθω. Εγώ δεν σε είχα πριν κύπησε όλα αυτά τα χρόνια. Τι σου έλειψε εδώ πέρα, τι σου έλειψε. Τίποτε, εντάξει. Τούτον το ύφος σου. Τούτον το ύφος σου είναι η κόλαση για μένα. Τούτον το ύφος σου. Γι' αυτό εγώ θα πεθάνω πρόωρα. Αυτό. Να πεθάνεις πολλά. Παιδί μου, παιδί μου, έλα, έλα αμέσως στο σπίτι, σε διατάσσω. Εσείς κύριε Κασιανέ, ναι, όχι, εντάξει, τίποτα, κατεβαίνουμε σε λίγο, έτσι. Όχι, μιλούσα με την... τη Φιλιππινέζα μας, η οποία πήγε για πικνίκ εδώ κάτω στο πάρκο της πύλης Πάφου και ξεχάστηκε. Θα κατέβουμε κάτω σε μισό λεπτό από τώρα, σε μισό λεπτό, 30 δευτερόλεπτα, εντάξει. Γεια. Λοιπόν, άκουσε. Θα πάρεις την κόρη σου και θα της πεις να έρθει αυτή τη στιγμή στο σπίτι, να πληθεί, να χτενιστεί, να φτιαχτεί και να κατέβει κάτω στη δεξίωση σε 20 δευτερόλεπτα από τώρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς τη. Κρυώνεις. Εντάξει. Δεν σε εννοηθεί η γάση. Εγώ να το κλείσω τέλεια για να ησυχάσω. Κι εγώ το ίδιο. Λοιπόν. Λοιπόν. Έχει φεγγάρι, μη... Ναι. Έχω μια μπατανία μέσα στο καπό του αυτοκινήτου. Να τη φέρω να την απλώσουμε, να τη σηκώσουμε στο μπαγκουί να κάτσουμε. Γιατί δεν απαντά? Έκλεισε το τέλεια. Ωφε. Πώς είναι ανευθυνότητα το παιδί μου. Πώς είναι. Τι κάνουμε τώρα. Πες μου. Εγώ τι να σου πω. Να μου πεις. Άμα δεν μου πεις εσύ, ποιος θα μου πει? Ο Χότσας, ταυτήν. Εσύ να μου πεις, που φταίεις. Εγώ φταίω. Ναι. Σε τι φταίω, Χριστιανέ μου, εγώ? Εσύ φταίεις που το έσκασες πριν από 32 χρόνια, την ημέρα των αραβώνων μας. Ω, να μπορέ, μωρά. Να μπω, να το διασκεδάσω, εν πάτε απόψε. Να με ήρευκε, ρε. Σκάνε που λάει να με ήρευκε, εμάς, ρε. Αλλά πως άρεσε τις οξύδων που είχαμε που τώρα, πήγε θέλει κι άλλον. Παιδιά, σας παρακαλώ, που πηγαίνετε στο καλό, έχουμε όρεξη για καυκάς. Κορού, είμαστε εδώ με τώρα, οι σπεσιαλίστ. Αν θέλεις να βοηθήσουμε κι εμείς λίγο, μπορούμε. Εγώ το έσκασα, εσύ το έσκασες. Είναι γονίδια αυτά. Είναι DNA αυτά. Είναι τα δικά σου ανεύθυνα γονίδια που τις κληροδότησες. Ορίστε, να το σκάσει την ημέρα των αραβώνων. Ο Θεός να σε γιάνει. Ο Θεός να με γιάνει, ε. Με αρρωστάτε εσείς και παρακαλάτε το Θεό να με γιάνει, ε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, άκουσε. Θα κατέβεις κάτω και θα ανακοινώσεις τον κύριον Κασιανόν ότι η θυγατέρα μας ανέρεσε τον λόγο της και απέδρασε. Αυτό για μένα θα αποσυρθώ εις το δωμάτιό μας και θα αυτοκτονήσω.
δεν μου δίνετε άλλη εκλογή. Είναι πλέον θέμα αξιοπρέπειας. Πρέπει να αυτοκτονήσω. Κούρασες με. Θέατρα, θέατρα, Δεν μου αφήνετε άλλη επιλογή. Τουλάχιστον όμως πρέπει να βρω έναν τρόπο, έναν καλέσθητο τρόπο να αυτοκτονήσω. Για να μην γίνω και αειδιαστικός. Το βρήκα. Θα καταπιώ κάτι το δηλητηριώδες. Ναι, είναι πολύ καλή ιδέα. Πολύ καλή ιδέα. Δώσε μου το τηλέφωνο. Θα κατακτήσει το τηλέφωνο. Εάν ήμουν Ιαπωνέζος, δεν το γλίτωνα το χαρακτήρι μαζί σας. Μα να με εκθέσετε έτσι, απέναντι σε ένα δικαστή του ανωτάτου δικαστηρίου. Παρακαλώ αφήστε το μήνυμά σας μετά το χαρακτηριστικό ήχο. Παιδί μου, ίσως αυτό να είναι το τελευταίο μήνυμα προς εσέ από τον πατέρα σου. Να σηκωθείς, να έρθεις αμέσως στο σπίτι για να τηρήσεις τον λόγο που έδωσες. Διαφορετικά θα αναγκαστώ να αυτοκτονήσω. Θέλεις να αυτοκτονήσω, μην έρθεις. Θέλεις να ζήσω, έλα. Η ζωή μου κρέμεται από μίαν πώς λέγεται η λέξη? Κλωστή. Ναι, κρέμεται από μίαν κλωστή. Ξέχασα τη λέξη. Λοιπόν, κάνε ό,τι σε φωτίσει ο Θεός. Γεια. Είσαι ένας τύρος. Εγώ θέλω να μην έρθει πίσω, να δούμε τι θα κάνει. Εσύ θέλεις να μην έρθει πίσω, αλλά εγώ ξέρω τι θα κάνει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το φωνοκιβώτιο την καλεί. Το φωνοκιβώτιο θα της μιλήσει. Αυτή το σηκώνει, ακούει το μήνυμα και παθαίνει σοκ. Πεσκές, άσπρα, παρακαλώ, σταματάτε! Να καλέσω την αστυνομία! Άντε, κορού, θα καλέσεις και την αστυνομία! Αλλά όμως έτσι σαν καιρό θα έχει να φέρεις τα μάγουσου. Αστυνομία εκεί, με θέλει να κάνω καταγγελία για μια επίθεση. Είμαι στην παραλία του Μενεού και δυο νεαροί προσπαθούν να με βιάσουν. Άντε ρε, πάλι να φτιάχνουμε να είμαι και να έχουμε πρόβλημα. Ναι, το Μενεού! Μου τώρα ρίχνει να κάνω ρε, γιατί θα ζει το σύλλομο σου. Εσένα δεν με σκηνή, βάλα σε στο μάτι και αν να σε κόψω, να σε σπάσω, λαλό σου. Σε στιγμή θα τηλεφωνήσει. Να μείνεις εδώ και να το χειριστείς. Να της πεις να έρθει αμέσως. Με προλαβαίνει, δεν με προλαβαίνει, να της πεις. Πάω κάτω. Να πάεις να τους πεις ότι δεν θα γίνουν οι αραβώνες. Μα επέλανες. Πατέρα, έχω μία προαίσθηση ότι κάτι δεν πάει καλά. Πάλι. Όχι, Λία μου. Σου έχω πει ένα εκατομμύριο φορές να σκέφτεσαι θετικά. Και στο λέει αυτό ένας δικαστής του ανωτάτου δικαστηρίου. Εντάξει, πατέρα. Πατέρα. Ναι. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει αυτός ο γάμος. Ναι. Με απασχολεί πάρα πολύ το θέμα γιατί η κοπέλα δεν έχει επικοινωνία μαζί μου. Ναι, αλλά έχει κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Με την ουσία,
Κατάλαβες. Ναι, πατέρα, κατάλαβα, αλλά δεν μπορεί να είναι. Ναι, αλλά δεν έχει αλλά. Και στο λέει αυτό ένας δικαστής του ανωτάτου δικαστηρίου. Απολογούμεθα δια την καθυστέρηση. Ω, παρακαλώ, δεν υπάρχει πρόβλημα. Είμαστε άνθρωποι με αρκετή υπομονή. Πρέπει να παρέχουμε ένα 100 χρόνων σε μια λαμπεράν δεσποινίδα για να μπορέσει να κάνει μια εμφάνιση πολύ λαμπεράν. Και αυτό το λέει ένας δικαστής του ανωτάτου δικαστηρίου. Μα πού είναι η δεσποινής Μαυροκορδά του? Θα καθυστερήσει επολίγων ακόμη με τη μητέρα της. Διότι και λόγω της εντάσεως ξαφνικά αδιαθέτησε. Καταλαβαίνετε, γυναικεία πράγματα. Ναι, φυσικά, φυσικά. Σαφώς οπωσδήποτε θα είναι και η αγωνία. Έχει δίκιο ο πατέρας. Είναι γεγονός ότι αυτή η αγωνία προκάλεσε και σε μένα την ίδια αναδιαθεσία. Όχι την ίδια, όχι την ίδια, Λίλιαν. Ο γιος μου είναι τελείως άπειρος από γυναίκες. Θα σου εξηγήσω αργότερα. Μάλιστα. Παρακαλώ τα ποτά σας. Έλα, φίλε. Μερσί. Δεν έχετε χυμό grapefruit ή κάτι? Βίλιαμ, μπορείς να πάρεις μίαν σαπάνιαν, παιδί μου. Η απόψινή βραδιά σου το επιτρέπει. Λίγο να κόλ θα σου φύγει και το άγχος. Εάν το πίνεις έτσι με μέτρον, δεν πλάπτει. Και αυτός το λέει ένας δικαστής του ανωτάτου δικαστηρίου. Λοιπόν, ας καθίσουμε και ας δώσουμε ολίγων χρόνων ακόμη στην πριγκίπισσα της απόψινής σας πέρας. Και αυτό το λέει ένας δικαστής του ανωτάτου δικαστηρίου. Μα είναι ασκημής, θα αρχίσει πολύ. Όχι, όχι, καθόλου, καθόλου. Θα έλθει αμέσως σε 30 δευτερόλεπτα θα είναι εδώ. Παρακαλώ. Έλα. Ευχαριστώ. Δηλαδή, αν με μείνεις όλη νύχτα, θα με υπόψε. Αναγκαστικά, ναι. Μα υπάρχουν σίγουρα άνθρωποι ακόμα που παντρεύκουν τα παιδιά τους με το ζόρι. Πρέπει να είναι κανένας αγράμματος στο κορκόαν όπως ο γυρίς σου. Δυστυχώς όχι. Είναι δικαστής. Δικαστής! Μάνα μου και τράβησε μου μια μπαλουζά σήμερα. Μένα ένας δικαστής, εζάουσε με. 2 μήνες φυλακή με τριετή αναστολή για την ταχύτητα και 400 λίρες για τη ζώνη. Ή θα βάλουν μυαλόν οι αλήτες ή θα τους βάλουμε εμείς. Ακριβώς. Πρέπει να αρχίσουμε να εξαντλούμε όλη την αυστηρότητα του νόμου γιατί η Κύπρος θα καταστραφεί. Και το λέει αυτό ένας δικαστής του ανωτάτου δικαστηρίου. Εγώ. Μικρέ, ακόμα μια σαμπάνια σε παρακαλώ. Ω. Γεια σας. Γεια σου. Γεια σου. Πολλά ωραία Χριστούγεννα να περάσεις δηλαδή. Δεν βαριέσαι, όλα μια ιδέα είναι. Να ξαπλώσω να κοιμηθώ, δεν θα καταλάβω τίποτα. Μα γίνεται έτσι νύχτα να μείνεις μόνη σου απάνω στο Μενεού, σαν σε ένα παγωμένο διαμέρισμα. Καλά, τι είναι να πάθω. Εγώ πάντως δεν μπορώ να σε αφηγώ μόνη σου, sorry. Καλά, τι θα πάθω. Δεν μπορώ να σε αφηγώ μόνη σου. Άντε έρθουν πάρα τη δίκη τώρα. Τι να κάνεις, να τους δέρεις. Να τους. Τα Χριστούγεννα είναι μια πάρα πολλά ωραία γιορτή, ρε παιδί μου. Είναι τα πρώτα Χριστούγεννα που περνούμε στην Κύπρο. Συνήθως τα Χριστούγεννα τα περνούσαμε στο Αμβούργο. Ναι, ήταν το πατρικό της συγχωρημένης της γυναίκας μου, της Μανέσας. Ήταν το πατρικό της εκεί. Περνούσαμε πάρα πολύ ωραία Χριστούγεννα. Ο Ουίλι ήταν μικρός, ήταν όλα όμορφα. Συγγνώμη, Willy όμως είναι αγγλικό όνομα, δεν είναι γερμανικό. Ναι, το φωνάζουμε Willy στα αγγλικά, γιατί ξέρετε, στα γερμανικά είναι λίγο παράξενο. Ναι. Mary, a girl at a party, pretty face, fantasy body, on a strength. Παρακαλώ, αφήστε το μήνυμά σας μετά το χαρακτηριστικό ήχο. Ποιος νομίζει ότι είσαι, ρε! Ποιος νομίζει ότι είσαι!
Εγώ είμαι ο Χριστόφορος Χριστοφόρου και δεν πρόκειται να σε αφήσω μια κοπέλα μόνη σου τα μέσα. Κι αν πρέπει να μας έβρουν τα Χριστούγεννα τα μέσα να μας έβρουν. Αλλά με ατμόσφαιρα. Τι ατμόσφαιρα? Περίμενε με και θα είμαι πίσω το πολύ σαν 40 λεπτό. Πού πάεις? Με φέρκεσου. Θυμάσαι, Βίλι, τι ωραία περνούσαμε τα Χριστούγεννα στο Αμβούργο. Στολίζαμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο οικογενειακώς στο σπίτι της γιαγιάς Πέτρα. Τι ωραία Χριστούγεννα που ήταν. Στολίζαμε και τραγουδούσαμε το... Πελάρες, αγάπη μου. Είσαι καλά? Είμαι καλά, ναι. Ενάρτης? Θέλω, ρε μαμά. Εντάξει, αγάπη μου. Αφού έθελες να έρθεις, με νέρθεις. Και ο παπάς? Αφήσ' μου τον εμένα. Όταν εμάω, όταν εμάω, βήκουνε ψάνε πλούτε. Όταν εμάω, όταν εμάω, τι γίνεται, δεν βλέπω κίνηση. Εν τόσο λίγο, εν τόσο δύο λεπτών θα είναι κάτω, σας το υπόσχομαι. Ωραία. Όταν εμπάω, όταν εμπάω. Ωραία, πολύ ωραία. Τα είναι πλούτε. Μπλούτε. Έλα ρε, πού χάθηκες εσύ ρε? Ένα λεπτό ρε Γιάννη, και πας τώρα όντα πάω, και όχι φασαρία. Έλα ρε. Ρε, ξέρεις να που θέλω? Πες μου. Θέλω ένα δέντρο. Ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Να μας επαλώ ρε. Ένα δέντρο χριστουγεννιάτικο ρε. Πατυχώ μας, χανή. Φιλενάδα, εγώ. Έλα ρε φιλενάδα, αν το βρεις που είμαι. Ρε Γιάννο, σταμάτα τις ερωτήσεις και ξεκίνα πάει να καρφίσει το διαμέρισμα του αρφούς του Μιτσί. Πιάσ' το δέντρο μαζί με τα στολίθια του και τράβα πάει στο Μενεού. Που να φτάσεις στο Μενεού, πιάσ' μου μια κλίση αναπάντητη και να σε πιάσω εγώ πίσω, να κανονίσω να βρεθούμε να μου το δόκεις. Άτε ρε, κι ολόκολος ο αρφός σου θέλει δέντρα τώρα στολισμένα. Αν θέλει να κάνει Χριστούγεννα να πάει στο εσμένα σου. Δεν πάει καλά. Για πίνεις, για είδες την αξινόστραφα. Φιλενάδα, τηλεφώνησα του 100 φορές. Έστειλα του 10 μηνύματα. Μα ποιος νομίζει ότι είσαι, ρε. Ποιος νομίζει ότι είσαι.
Δήμητρα, πού είσαι? Πες μου που είσαι, ναι. Είσαι πιωμένη? Περίμενε, έλα σου πω, περίμενε να έρθω να σε φέρω να μείνεις μαζί μου στο Μενέου. Είναι ένα γαδούρι, ρε φιλενάδα. Έκλεισε μου το τηλέφωνο για να μένει τον έρχο. Φιλενάδα, πρέπει να σε αφήσω εκείνος. Παρακαλώ. Έλα, Δήμητρα. Συγγνώμη. Τι συγγνώμη? Δήμητρα, έχω ένα πρόβλημα. Δεν μπορούμε να βρεθούμε απόψε. Α. Αρρωστημένε, τι το θέλεις ρε το εντρούι, δεν ξεσηκώσεις με το σπίτι του Μιτσί, σε φέρα το κοντά. Αντε ρε, ο Μιτσίς αν θέλει ποτούν το εντρούι, να πάει να σταθείς να μες στη μέση της πλευράς ελευθερές έτσι ώρα που τα έκαμε ως ζαμπέλας να θεωρούν και να χαίρεται. Τι το θέλει ρε το εντρούι τώρα, α, τι το θέλει το εντρούι. Ρε φίλε, ας σε ρωτήσω κάτι. Πέ μου. Έχεις σαφτάρι, άμα να μου τα λέξει λίπα. Άτε ρε Γιάννο μου, να χαρείς ρε Γιάννο μου, με ρωτάς πράγματα, ρωτάς πολλά, που τόσο μου ξέξινο, που τόσο μου ρωτάς πολλά πράγματα και ρωτάς παρά πράγματα που είναι παράξενα πράγματα. Θα σε ρωτήσω ακόμα άντρα. Φρανιά μου. Πάνω δεν πιάνε τον και πάει. Κουράμε τον εντρό και τα γυαλιά τα μαύρα. Τώρα πως είναι. Άλλοι ρε να όγεις χαμέ ρε. Απελάνω ρε, να πελάνω. Δεν χάσαμε ένα λόγο ρε πάρε. Χάσαμε ένα λόγο. We lost another one my friend. Δεν πειράζει. Με μαραζόν. Υγεία. Στην πάντα σ'
Θα με βρεις το πρωί όταν όλα τα φώτα θα σβήσουν. Θα με δω κι όλα πάλι ξανά όπως τελειώνουν, έτσι θα αρχίσουν.